Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, μη φωνάζετε και πολύ. Τα ίδια κάνατε κι εσείς. Τα ίδια έκανε και η Νέα Δημοκρατία, παλιότερα με το Πασόκ. Μη μας λέτε τέτοια, τώρα έχουμε μνήμη. Εντάξει, έχετε φέρει και περισσότερα. Και, και σοβαρά, και αυτά είναι πολύ σοβαρά. Άρα μη φωνάζετε τόσο. Όσο για όσους διαμαρτύρονται, εμείς καταψηφίσαμε. Ζητήσαμε 2 συνεδριάσεις, επί της αρχής κλπ. Αλλά, ξέρετε, η πλειοψηφία αποφασίζει όπως αποφάσισε και επί των ημερών σας. Η πλειοψηφία. Και μετά τα ξεχνάμε αυτά. Τέλος πάντων, εγώ θα. Λείπει ο κύριος Τσακαλώτος, αλλά ήθελα να κάνω μια αναφορά. Γιατί κάθε φορά γυρίζει προς το κουκουέ. Και τι μας είπε? Ότι τα παραπέμπουμε όλα στο σοσιαλισμό. Εμείς δεν κρύψαμε ποτέ ότι παλεύουμε για το σοσιαλισμό. Και ότι ο σοσιαλισμός, με βάση και την εμπειρία, τη θετική που υπάρχει και τα αρνητικά, θα αντιμετωπίσει και θα λύσει όλα τα προβλήματα και θα ζήσει ο κόσμος μια αξιοπρεπή και ανθρώπινη ζωή. Ποτέ δεν το κρύψαμε αυτό. Αλλά το να μας λέει ότι τα παραπέμπουμε όλα, όταν είμαστε στην πρώτη γραμμή των αγώνων, των διεκδικήσεων των εργαζομένων, όταν καταθέτουμε προτάσεις που μπορούν να γίνουν σήμερα και όχι στο σοσιαλισμό, που μπορεί να ανακουφίσουν τους εργαζόμενους κλπ. Αλλά δεν θα κρύψουμε, ούτε είμαστε στο 12, ούτε στο 10, ότι μέσα από αυτή τη μεγάλη υγειονομική κρίση αναδείχθηκε με δραματικό τρόπο όλα τα αναπτυγμένα σε συστήματα, Αμερικάνοι, Σουηδοί και άλλοι, διάλεγαν ποιος θα πεθάνει και ποιος θα ζήσει. Αυτή είναι η απανθρωπία. Και λέμε ότι το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα είναι, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα της εποχής. Και εμείς λέμε σοσιαλισμός. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπηρέτησε τη βαρβαρότητα 4-5 χρόνια. Και μην κάνει τώρα, μας κάνουν και κριτική. Και τέλος πάντων, πού είναι εκείνα τα μεγάλα στρατεύματα του ΣΥΡΙΖΑ στους αγώνες που γίνονται καθημερινά? Απόντες παντού. Κουβέντα πουθενά για τίποτα. Εμείς και άλλοι ριζοσπάστες, όχι μόνο εμείς, και άλλοι προοδευτικοί άνθρωποι είναι που παλεύουν σήμερα για τώρα. Για άμεσα προβλήματα. Τώρα, εγώ θέλω να. Α, και μια ερώτηση. Την τροπολογία του κουκουέ για τη Λάρκο, τη στηρίζετε? Συμφωνείτε? Τη διαβάσατε? Γιατί δεν παίρνετε θέση? Γιατί δεν παίρνετε θέση γι' αυτό? Το είπατε για τη Λάρκο, ότι τη στηρίζετε? Αυτό αν είναι υποκρισία. Αυτό και αν είναι κοροϊδία. Χιδέα απέναντι στον κόσμο, και το λέω έτσι. Τόσα χρόνια αυτά σας λέγαμε να κάνετε. Τόσα χρόνια. Αυτά που λέμε και σήμερα. Αλλά ήσασταν κυβέρνηση και κάνατε τα ανάποδα. Τελείως. Και φέρατε και την ασφυξία παρά τις προσπάθειες που έκαναν ορισμένοι κατ' εξαίρεση από τη διοίκηση. Και έρχεστε τώρα με το γνωστό: βάζουμε αντάρτικο όταν είμαστε αντιπολίτευση και μετά βάζουμε κουστούμι και φράκο όταν είμαστε στην κυβέρνηση. Τώρα, εγώ ήθελα να μιλήσω μόνο για τη Λάρκο. Για την ΕΑΒ, και λείπει ο κύριος Σταϊκούρας, δεν πειράζει, θα τα ακούει και ο υπουργός. Και ξέρετε, λίγο προσοχή στο να μειώνετε τους εργαζόμενους. Ήταν λίγοι σήμερα. Τι λίγοι, όλες οι παρατάξεις διαφωνούν ριζικά με τα αυθρεφτά. Όλες. Σύσσωμοι οι εργαζόμενοι διαφωνούν. Το πόσοι ήρθαν ήταν αρκετοί. Και πολλοί ήταν για τέτοιες συνθήκες που ήρθαν έξω από την. Και μην τους υποτιμάτε. Τι είπε ο κύριος Σταϊκούρας, η κυβέρνηση δηλαδή, ότι κατοχυρώνουμε νομοθετικά το ανθυγιεινό, ότι επαναφέρουμε την νομιμότητα, δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, έχουμε σχέδιο, είναι έτσι? Συμφωνούμε, σχέδιο έχετε. Το θέμα είναι ποιο είναι το σχέδιο. Το σχέδιο είναι να πετσοκόψετε και να ξυλώσετε ό,τι έχει απομείνει από τα μνημόνια και από τις αποφάσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων, και αυτό αφορά πρώτον τις μη μισθολογικές δαπάνες, όπως λέτε, οι οποίες είναι πάρα πολλές και έχετε σχέδιο να τις κόψετε. Μόνο το γάλα αφήνετε, και αυτά είναι 3,2 εκατομμύρια το χρόνο, και να τσεκουρώσετε και το ανθυγιεινό επίδομα που είναι 2,8 εκατομμύρια το χρόνο. Και θα τα αποδείξουμε. Πώς? Κατηγοριοποιώντας το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Η ΕΑΒ κατέβαλε στο μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού, εκτός από ορισμένους διοικητικούς υπάλληλους, δηλαδή από τους 1.450, 1.200 έπαιρναν το ανθυγιεινό επίδομα. Τώρα θα το παίρνουν 800 το 150, οι άλλοι θα παίρνουν 70 και 35 θα παίρνουν τρίτη κατηγορία. Κύριε Πρόεδρε, λίγο την ανοχή σας. Πώς δόθηκε το ανθυγιεινό? Από το 1984, δεν θέλω να πω τώρα, με βάση τη συλλογική
την εργασιακή συλλογική σύμβαση εργασίας μέχρι την εφαρμογή του ενιαίου μισθολόγιου. Μα καλά, μυαλό δεν υπάρχει, υπάρχει βέβαια. Μα καλά, στην ΕΑΒ που είναι βαριά βιομηχανία, τι βάζετε το ίδιο με τα γραφεία και τους δημόσιους υπάλληλους. Αυτό κάνατε όλοι μαζί τα προηγούμενα χρόνια και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να πετσοκοφτούν οι μισθοί και να φεύγουν πολύτιμοι εργαζόμενοι, οι οποίοι σας λέω ότι παίρνουν 8, 9 και 10 χιλιάδες όπου έχουν πάει στο εξωτερικό το μήνα. Είναι τέτοιο το επίπεδο της εξειδίκευσης. Επομένως, λέμε ότι αυτά καταβάλλονται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο, το 150. Και θα πω παρακάτω γιατί. Από το 2013 έπρεπε να εκδώσετε κυβερνητική οικία, που να καθορίσετε ποιες ειδικότητες θα παίρνουν τι. Δεν ήσασταν στην κυβέρνηση, ήσασταν. Εκδώσατε, όχι. Καμία. Καμία κυβέρνηση μέχρι τώρα και κάνατε και το ΠΑΣΟΚ. Από το 2013 που ήταν στην κυβέρνηση. Και να σας πω κάτι. Μήπως έχετε πάρει χαμπάρι τι σημαίνει ΕΑΒ? Μήπως έχετε διαβάσει ποτέ τα πορίσματα των επιτροπών για το ανθυγιεινό? Έχετε συνειδητοποιήσει τι παθαίνουν οι εργαζόμενοι, τι αναπνέουν, σε τι κινδύνους εκτίθονται? Δεν μπορώ να τα διαβάσω, θα το καταθέσω στα πρακτικά. Αυτό το πόρισμα το τελευταίο, που είναι της Επιτροπής για το ανθυγιεινό. Μιλάμε, ό,τι πιο φοβερό υπάρχει για την υγεία των ανθρώπων, είναι εκτεθειμένοι. Είναι εκτεθειμένοι σε τοξικά υλικά, θόριο, αντιμόνιο, μαγκάνιο, νικέλιο, τιτάνιο, θα ξέρουν όλοι, που δεν έχουν πλήρως διευκρινιστεί οι συνέπειες και υπάρχουν και αδιευκρίνητες συνέπειες για τα υπόλοιπα. Τα στοιχεία είναι εδώ, που μιλάει αναλυτικά για αυτά. Και επομένως, τι λένε όλοι? Δεν επιβαρύνονται μόνο όσοι είναι στην παραγωγή. Επιβαρύνονται όλοι. Με διαφορετικό βαθμό, αλλά όλοι σχεδόν. Και εδώ εξαιρείται με αυτό το σύστημα εδώ πέρα ανθρώπους οι οποίοι μπαινοβγαίνουν συνέχεια στη διαδικασία της παραγωγής. Δεν παίρνετε υπόψη σας ότι έχει κεντρικό σύστημα κλιματισμού και τα αιωρούμενα σωματίδια διαχέονται παντού μέσα από αυτό το σύστημα. Αυτά τα λένε οι ειδικοί. Δεν τα λέει το κουκουέ μόνο. Και οι ειδικοί δεν είναι κουκουέ. Είναι αυτοί που τέλος πάντων προσπαθούν να προστατέψουν όσο μπορούν. Κύριε συνάδελφε. Και τη ζωή τελειώνω. Μισό λεπτό. Και βέβαια δεν παίρνετε υπόψη του κινδύνου σοβαρού ατυχήματος που μπορεί να γίνει είτε μέσα στην παραγωγική μονάδα είτε στο αεροδρόμιο. Ακόμα οι πελάτες της ΕΑΒ και οι Lockheed οι ίδια απαιτούν, βάζουν προϋπόθεση για να δώσουν δουλειές, να είναι ασφαλισμένο το προσωπικό και τη ζωή και την υγεία του. Υπάρχει ομαδικό ασφαλιστήριο αυτή τη στιγμή, θα το κόψετε και αυτό, γιατί είναι στο μη μισθολογικό κόστος. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές άλλες πλευρές. Λέτε και λέτε ψέματα. Και το λέω έτσι. Ότι κάνετε προσλήψεις. Τι προσλήψεις κάνετε? Μόνιμο προσωπικό? Κανένα. Χρονιάτικες συμβάσεις, οι οποίες ανανεώνονται κάθε χρόνο και στα 5 χρόνια καινούριος διαγωνισμός. Και αυτό είναι εγκληματικό και με τη λογική την καπιταλιστική, θα έλεγα. Γιατί όταν εξειδικεύεται ένας, εκεί δεν είναι ό,τι να είναι δουλειά. Όταν έχεις να κάνεις με αεροπλάνα και με τέτοιες μηχανές, όταν εξειδικεύεται ένας και είναι έτοιμος στα 5 χρόνια, τον σουτάρετε, για να το πω έτσι σε απλή γλώσσα, ή δεν του δίνετε τη δυνατότητα και αν είναι ολοκληρώστε, πάνω από 5 χρόνια, συνάδελφε. Σας παρακαλώ. Τέλειωσε. Θα σας πω μόνο ένα. Εμείς, να σας πω μόνο ένα. Παρακαλώ. Τι λέει η Επιτροπή εδώ? Ότι το 150 που δίνεται στις πιο επικίνδυνες και πιο εκτεθειμένες ειδικότητες έπρεπε να είναι για τους υπαλλήλους γραφείων. Και όλοι οι άλλοι να παίρνουν περισσότερο. Με βάση τους κινδύνους που υπάρχουν. Θα το φτάσετε εσείς το πιο ξανθό. Τι ζητάνε λοιπόν? Πρώτον, να καταργηθεί το άρθρο 43 του νόμου 4487 του 17. Για ποιο θέμα. Ποιος το έκανε το 17, κυρία που φωνάζετε? Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Που απαγόρευσε ουσιαστικά τις συλλογικές συμβάσεις στις επιχειρήσεις που βρίσκονται κάτω από την γενική κυβέρνηση. Να παραμείνει όσο έχει το ανθυγιεινό σαν ένα πρώτο μέτρο, να μην αλλάξει τίποτα. Κύριε συνάδελφε. Και τέλος. Και μια ερώτηση. Αυτά τα πακέτα και ο πακτολός που θα έρθει, θα πάνε στη ΛΑΡΚΟ? Γιατί? Θα πάνε στη ΕΑΒ? Γιατί όχι? Πού το πάτε λοιπόν? Βγαίστε και πέστε, κύριε Υφυπουργέ. Από τα πακέτα και τον. Ευχαριστούμε, αυτόν, κύριε συνάδελφε. Θα πληρώσει ο κόσμος, τέλειωσα.
Για να μας πείτε, θα τα πάτε εκεί και να δώσω και το πόρισμα. Αυτό διαβάστε το. Ευχαριστούμε. Για να δείτε τι έγκλημα κάνετε.